Με νεύρα ξεκίνησε η εκπομπή του Λιάγκας στον Αντένα. Δεν ξέρω αν είναι εκείνες οι μέρες του μήνα οι δύσκολες και παίξαν τον ρόλο τους. Με τον Κασελάκη τα έβαλε πάλι. Θα πάμε να δούμε Κασελάκη από Αμερική τι έχει πει. Βαρέθηκε πλέον να τον παίζουν στα κανάλια. Πάμε να δούμε μετά το Λιάγκας. Να δούμε και λίγο Πολάκης, ο οποίος ξέσπασε, και να κλείσουμε με τι άλλο, Tour Canal και με Αρίκος, το φίλο μου, όπως μίλησε για κολοχανίο, μπιπ χανίο, δεν το είπε όλο, να μην τον παρεξηγώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το τι εμφανίζουν συνέχεια τα κανάλια για το γάμο του, για τη βέρα του και όλα αυτά. Η ενασχόληση με την προσωπική σας ζωή καλύπτει τις πολιτικές σας θέσεις, γιατί σας θεωρούν περισσότερο influencer και όχι πολιτικό. Η ενασχόληση, η υπερέκθεση... Τη συχαίνομαι. Την έχουμε σκυλοβαρεθεί και όχι ο Τάιλερ. Μας κυνηγάνε λες και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Από όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την υπερέκθεση. Δεν είναι επιλογή. Να σου πω κάτι, φταίει ο ίδιος αν τα κανάλια τον έχουν πάρει από πίσω. Έτσι δεν είναι. Και του λένε πώς παντρεύτηκε, τη βέρα του, το ένα το άλλο. Δεν ρωτάνε και τίποτα πολιτικό. Δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι επιλογή μου. Προφανώς είμαστε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την Ελλάδα. Ναι. Αλλά να ξέρετε ότι η καρδιά μας ανήκει στην σωστή μεριά της ιστορίας. Και θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Στον τόπο μου. Ο Τάιλερ έχει υιοθετήσει τον τόπο μου. Άρα συνεπώς είναι και τόπος μας. Τάιλερ έχει δει. Να σου πω κάτι. Όχι, δεν σκεφτόμαστε έτσι. Έχουμε πάει στον Ευαγγελισμό μαζί. Είδε τα. Είδε τα χάλια του Ευαγγελισμού. Έτσι. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο. Καλά, μη σου τύχει να πας σε εφημερία. Έτσι. Κάνε το σταυρό σου. Είδε τους νοσηλευτές από τη ΣΜΕΘ. Είδε τις αναλογίες νοσηλευτών ασθενών. Έχει εμπειρία, δεν είναι νοσηλευτή στι μέρε του θερμαγιού Λαγκών, εδώ πέρα. Ναι. Στο COVID εδώ ήμασταν. Δεν πήγαμε Φλόριντα να περνάμε καλά. Οι Χάμπτονς. Τα συγχαίρομαι κιόλα τα Χάμπτονς. Το ξέρω. Είναι μια νιώθωτη ελίτ ανταγωνιστική. Δεν μα αρέσει. Δεν έχει θετικό ότι είμαστε Χάμπτονς. Ειλικρινά, έχουμε βαρεθεί αυτή την υπερέκθεση. Η Ελλάδα δεν θα πάει μπροστά με νοοτροπίες που ανήκουν 20 χρόνια πριν. Η Εκκλησία το ξέρει αυτό. Ο προσανατολισμός σεξουαλικά είναι μόνο μία από τις πολλές διακρίσεις που κάνει η ελληνική κοινωνία. Εγώ είμαι ξεκάθαρα με τη μεριά της αλλαγής στην Ελλάδα. Και σε όποιον αρέσει. Όταν σταματούνται να ασχολούνται με το τι βέρα φοράω, ορίστε, δείτε τη βέρα μου, νέες νοοτροπίες στην Ελλάδα. Αυτά υπόθηκαν στην Αμερική. Πάμε τώρα να δούμε το Λιάγκας, γιατί νευρίασε, και θα δούμε και αποσπάσματα όταν παίρνανε συνέντευξη από τον Μαρέβα και για τη γυναίκα του. Για να δούμε. Τι λέτε κύριε Κασελάκη, πήγαμε με τον Τάιλερ στον Ευαγγελισμό και ο Τάιλερ, ο οποίος είναι νοσοκόμος, παύλα γιατρός, δεν έχω καταλάβει και εγώ τι είναι ο Τάιλερ. Σιγά ρε Λιάγκα, χαμήλωσε εγώ τη φωνή σου, εντάξει, μη σκίσεις κανένα καλσόν, όπα, εντάξει, φοβήθηκα. Λοιπόν, έχει υιοθετήσει τη χώρα μου ο Τάιλερ. Αν έβγαινε ο Μητσοτάκης και σε μία συνέντευξη 5 λεπτών μίλαγε τα δύο. Προσέξτε τι λέει και θα δείτε το απόσπασμα κατευθείαν μετά, όταν έβγαινε ο Μαρέβας και έλεγε αυτά που έλεγε. Λεπτά για τη Μαρέβα. Με τη Μαρέβα γνωριστήκαμε πριν από 20, δεν θυμάμαι, 26-27 χρόνια. Θα γίνω και έλεγε η Μαρέβα. Στο Σύνταγμα. Η Μαρέβα στο Σύνταγμα. Πριν την αφήσει, είχε μια εταιρεία με ρούχα, τη Zeus and Dion. Πώς τη λέγανε. Πολύ ωραία. Zeus and Dion. Είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματία. Πάλεψε πάρα πολύ επιχειρηματικά για να υποστηρίξει την εταιρεία της. Είναι μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, εξαγωγική. Πολύ ωραία. Και μίλαγε σε μια συνέντευξη 5 λεπτών Μητσοτάκης για τα ρούχα της Μαρέβας. Τι θα λέγανε σήμερα, θα βγαίνανε οι μισή Νέα Δημοκρατία και θα λέγανε παρετήσου, φύγε κάνε. Η Μαρέβα, στο Σύνταγμα. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ τρυφερός, μοιάζεται πολύ για τους ανθρώπους. Και... Όσο λέτε ότι ο Τάιλερ πήγε στον Ευαγγελισμό και είδε πόσο είναι η αναλογία νοσοκόμων με γιατρών, γιατί τα ξέρει αυτά ο Τάιλερ.
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας τα ακούω κάθε μέρα μέσα στο σπίτι μου από πρώτο χέρι. Γίνεται κομμάτια για να βοηθήσει κόσμο και ταλαιπωρείται, έτσι προσπαθεί να... Αν έβγαινε ο Μητσοτάκης, θα γινώ και έλεγε η Μαρέβα... Λιάγκας, από ό,τι θυμάμαι, είχε έρθει και είχε δώσει και σε σένα συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, και ήσουν μια χαρά μέχρι εδώ, μη σου πω ότι είχες φουντός από τη χαρά, είχε φουντός. Πάμε και στον Πολάκη, ο οποίος επιτέθηκε στο Φίλι. Πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχονται τον νέο πρόεδρο, θέλουν να κάνουν καινούριο κόμμα. Πάμε να δούμε τι απάντησε στο Facebook ο κύριος Πολάκης προς τον Νίκο Φίλη. Ή αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και εξέλεξαν πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη. Ή άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Κοινώς πάρε τον μπούλο. Σταμάτα να δηλητηριάζεις λόγω της στεναχώριας και της πολιτικής σου αγκύλωσης. Τον τηλεπτικό αέρα και το ΣΥΡΙΖΑ με θεωρίες συνωμοσίας για άγνωστους οικονομικούς παράγοντες που επέβαλαν νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω κάτι, όλοι αυτοί που δεν συμφωνούν ή φυγέτε, πάρε τι σου, μην κάθεσαι και παίρνεις τα λεφτά του βουλευτή, έτσι, ή ο νέος πρόεδρος ας τους διαγράψει. Τώρα έχει βγει και ο Βίτσας, παππούς τώρα 200 χρονών, είπε ότι θα κάνουν καινούριο οικολογικό αριστερό κόμμα. Ας πω κάτι, ούτε καν θέλω να το βάλω να παίξει. Θα πάμε στο φίλο μου τον Αρίκο, που σχολιάζει του ΣΥΡΙΖΑ, και πάμε να δούμε τι είπε περί Μπιπ Χανίο. Κάποιοι άλλοι μου έλεγαν ότι ακόμα και τα πρώτα. Τα είπαμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα είπαμε στην ώρα του. Όχι, πες αυτούς που στα λένε. Ναι, ναι. Αυτά τα είπαμε. Τα είχαμε και μάλιστα τα σχολιάσαμε εδώ, σε αντιπαραβολή με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, ναι. Ότι υπήρχε χαλαρότη στο σύστημα. Επίσης, πολύ λάθος. Τουρκ Κανάλ, αντικειμενική ενημέρωση. Έτσι, πάντα στο πλευρό του πολίτη, στην ενημέρωση του κόσμου. Το είχαμε σχολιάσει και εδώ. Το σύστημα ήταν πολύ large για το Κασελάκη. Βεβαίως. Το σύστημα εννοώ το. Ναι, ναι, το σοκοματικό. Ναι, το σοκοματικό. Όπως επίσης και κάποιοι μου υπενθύμιζαν ότι τα πρώτα ονόματα, γιατί χρειαζόταν 30 ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής για να εγκριθεί η υποψηφιότητα. Ναι. Τα πρώτα ονόματα που είχαν κατατεθεί, δύο εκ των οποίων δεν ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά παρόλα αυτά γίναν όλα αυτά αποδεκτά. Επομένως, το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα γιατί φωνάζετε. Α, μπράβο. Μήπως το κόμμα είναι μπιπ. Μήπως το κόμμα είναι μπιπ Χανίο. Όχι, αλλά... Μπιπ Χανίο σίγουρα είναι όλη η χώρα, έτσι. Αλλά μην προσβάλλουμε το κόμμα που εκπροσωπείς, έτσι, και αγαπάς και λατρεύεις. Υπάρχουν κανόνες ή υπάρχουν κανόνες ή δεν υπάρχουν. Κανονικά δεν θα έπρεπε να βάλει υποψηφιότητα. Αν τηρούνταν το γράμμα, έτσι, πούμε, έτσι του καταστατικού. Έτσι υποστηρίζουν κάποιοι. Μα, του χαρίστηκαν πράγματα. Του χαρίστηκαν. Το είπαμε, παιδί. Το είχαμε πει. Χαρίστηκαν. Γιατί επανέρχονται τώρα. Η διαδικασία ήταν αυτό το πράγμα. Τώρα δεν έχει νόημα. Με τη σφραπεδιά. Τώρα δεν έχει νόημα. Τώρα δεν έχει νόημα. Έβλε, δεν πήγε να ψηφίσει ο κόσμος. Ψήφισαν τόσες χιλιάδες άτομα. Μόνο καταλάβει τι παραπονιούνται. Ήταν και ο Κασελάκης και η Αξιόλγου και πόσοι άλλοι ήταν εκεί, οι θείοι της αριστεράς. Αυτά και από το Tour Canal. Θα κλείσω με τη νέα σημαία της χώρας. Welcome to Republic of Banania.